μας ευκαιδίασε και αυτό, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, σε καμία χώρα της Ευρώπης, να απαγορεύει η κυβέρνηση σε πολίτη που έχει κερδίσει, σε βάρος του κράτους, των υπουργείων, τώρα με τους συνταξιούχους, αποφάσεις και λοιπά, αυτά, να μην μπορεί να εκτελέσει για χρήματα που έχει καταθέσει το δημόσιο σε τράπεζες. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Επικαλούμενη μία διάταξη, τη πιο σκληρή διάταξη του μνημονίου, θα ενθυμούνται οι ακροατές μας το νόμο για τον δημοσιονομικό κόφτη του 2014, το νόμο 4670, που εκεί η κυβέρνηση λοιπόν για να προστατεύσει τα διάφορα συμφέροντά της, λέει, που είναι προορισμένα τα χρήματα για συγκεκριμένους σκοπούς, απαγορεύει σε πολίτες που έχουν κερδίσει. Αν κάποιος έπαθε, προχτές βγάλαμε μία απόφαση που πνίγηκε κάποιος στις πλημμύρες της Μάνδρας και καταδικάστηκε το δημόσιο να πληρώσει χρήματα. Ή ένα παιδάκι που το είχαν ταλαιπωρήσει και πάει στα νοσοκομεία και λοιπά και έχει βγάλει αποζημίωση κατά του ελληνικού δημοσίου, να μην μπορεί να εκτελέσει κανένας, ενώ αντίθετα, εάν το κάποιος χρωστάει στο δημόσιο, να μπορεί να κατάσχεται η περιουσία του και να δεσμεύονται οι λογαριασμοί του, ενώ αν κάποιος έχει κερδίσει αγωγή, είτε είναι ξενοδόχος, είτε ήταν υπάλληλος, είτε είναι εργάτης σε βάρος του δημοσίου, να μην μπορεί να εκτελέσει, να μην μπορεί να εισπράξει χρήματα τα οποία έχει καταθέσει το ελληνικό δημόσιο σε κρατικές τράπεζες. Αφορά όλο τον ελληνικό πληθυσμό και νομίζω αυτή την εγκύκλιο πρέπει να την πάρει πίσω η κυβέρνηση, διότι στην ουσία είναι μια στάση πληρωμών. Πώς δηλαδή, όταν οφείλει τόσο σε πολίτες, τόσα χρήματα σε πολίτες, να μην μπορούν να εκτελέσουν τις δικαστικές τους αποφάσεις οι πολίτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είναι πολύ σκληρή απόφαση αυτό το οποίο αναδείχθηκε από μια πρόσφατη εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικού του κ. Στυλακάκη, που απαγορεύει σε όλους τους πολίτες που δικαιώθηκαν σε βάρος του δημοσίου να εισπράττουν χρήματα και να ικανοποιούνται από χρήματα τα οποία έχει καταθέσει η κεντρική διοίκηση σε τράπεζες. Τώρα αυτό που δεν, δεν υπάρχει προηγούμενο, κυρία. Θα έχετε κοντά σας κόσμο, συγγενείς σας, φίλους σας, που λέει στράφηκα και δικαιώθηκα. Ή πήρα πίσω χρήματα τα οποία κακώς είχα πληρώσει στην εφορία. Ή στράφηκα κατά του δημοσίου που με τιμώρησε ή με είχε φορολογήσει παρανόμως και επεδίκασε το δικαστήριο να πάρω πίσω τα χρήματα. Αυτά δεν θα μπορεί να τα πάρει, γιατί δεν θα μπορεί να εκτελέσει. Λέτε είναι ουσιαστικά στάση πληρωμών. Μα στην ουσία, κυρία Λουγεράκη, όταν λέει όσοι πολίτες έχουν αποφάσει σε βάρος δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και δεν μπορούν να εκτελέσουν σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και δεν μπορούν να πάρουν χρήματα που το ελληνικό δημόσιο έχει καταθέσει στις τράπεζες, στην ουσία ατύπως, εμέσως, τι είναι αυτό, κυρία Λουγεράκη και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες? Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι πάνε πολλά πίσω ή όλα πίσω και τα αναδρομικά που περιμένουν κάποιοι και κυρίως οι συνταξιούχοι κλπ. Και επικαλείται νόμο του μνημονίου, τον σκληρότερο νόμο του μνημονίου, που είναι ο νόμος για το δημοσιονομικό κόφτη. Αυτό δεν μπορεί τώρα, όταν μας λένε όλοι, και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσίπρας, και όλοι τους δυστυχώς, ότι βγήκαμε στα μνημόνια και από τη μια δεν μπορούμε να εκτελέσουμε και από την άλλη. Σήμερα σας στείλαμε μία ανακοίνωση ότι η Ελλάδα πια έχει το πρώτο δημόσιο χρέος, το μεγαλύτερο στον κόσμο πια. Με χθεσινά στοιχεία του ΟΣΑ. Θα το δουν και τον πίνακα που έχουμε αναρτήσει, είναι από τον ΟΣΑ, όπου η Ελλάδα πια έχει ξεπεράσει όλες τις χώρες του πλανήτη και έχει 236% του ΑΕΠ και 387 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβουν ένα μέγεθος οι αξιότιμοι ακροατές μας, όταν κουρεύτηκε το ιδιωτικό του χρέος και χάσανε οι μικροομολογιούχοι τα χρήματά τους και τις εργατικές αποζημιώσεις τους με το βάρβαρο PSI του Βενιζέλου, δηλαδή το νόμο για το κούρεμα του Ευάγγελου Βενιζέλου, όχι του εθνάρχη μας, του Ευάγγελου, που κουρεύτηκαν δυστυχώς τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και χάσανε όλα τα αποθεματικά και την περιουσία τους, με το νόμο του Ευάγγελου Βενιζέλου, τότε το χρέος ήταν 255 δις. Μετά το κούρεμα λοιπόν του ιδιωτικού χρέους,
και όλη την απαράδεκτη, την τραγωδία αρκετού μεγάλου πληθυσμιακού κομματιού, σήμερα, κυρία Δουδιεράκη, το χρέος από το κούρεμα έχει αυξηθεί κατά 130 δις. 255 το 11 δις, 387 το 21, κυρία Δουλγεράκη. Άρα τι βγήκαμε από τα μνημονία και τι πάμε σε οικονομική ανάπτυξη και αυτό το 6% του 2021 που στην ουσία ρεφάρουμε τη μεγάλη ύφεση του 20, αφού είχαμε 8,5% την παρουσιάζουν ανάπτυξη και αναπτυξιακό μέρισμα. Και όμως το χρέος ξεπέρασε κάθε χρέος κάθε χώρα στον πλανήτη, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ που σήμερα σας στείλαμε, κυρία Δουλγεράκη. Τα βλέπω μπροστά μου. Όποιος μπει στην ΕΝΠΕΚ μπορεί να τα δει αναλυτικά του κατάλογου αναχώρα και τι γίνεται και που βρίσκεται η Ελλάδα. Εμείς απλώς αναδείξαμε τον πίνακα του ΟΣΑ. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Γεια σας, κυρία Δουλγεράκη. Γεια σας.